Πάνω στα ακαδημαϊκά όνειρα πλειάδας φοιτητών θέτει το δυσβάστακτο οικονομικό βάρος φοίτησης, υποστηρίζει η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων. Πολλοί φοιτητές μας δυστυχώς αναγκάζονται να σταματήσουν τις σπουδές τους, να συνεχίζουν τη δουλειά τους ή να πάρουν κάποιο δάνειο και στη συνέχεια να ξανασυνεχίσουν. Ένα φαινόμενο το οποίο ανησυχεί και τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι οποίοι δηλώνουν ότι τάσσονται στο πλευρό των φοιτητών και της ολοκλήρωσης των σπουδών τους, κάνοντας ό,τι μπορούν, αλλά όχι σε βάρος επιβίωσης των εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων. Η ΦΕΠΑΝ επιρρύπτει ευθύνες και στο Υπουργείο Παιδείας για ανοχή των παράνομων, όπως υποστηρίζει, διδάκτρων που επιβάλλουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας επίσημα και ξεκάθαρα να τοποθετηθεί για το πόσα πρέπει να καταβάλει ο φοιτητής ανά ECTS ή ανά credit για ένα πρόγραμμα σπουδών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου, η ΦΕΠΑΝ εξαπέλυσε καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κρύβονται πίσω από την αναμονή της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με το πλαφόν το οποίο δικαιούται να επιβάλλει ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας για τα δίδακτρα και εσχροκερδούν σε βάρος των φοιτητών. Από πλευρά τους, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υποστηρίζουν στεναρά ότι λειτουργούν ευλαβικά σε νομικό πλαίσιο.